Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Το σημερινό βίντεο είναι αφιερωμένο στο μεγάλο Έλληνα εφευρέτη μαθηματικό Αρχιμίδη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να μάθουμε λίγα πράγματα για αυτόν τον μεγάλο εφευρέτη της αρχαιότητας που άλλαξε με τις εφευρέσεις του, όλο τον κόσμο. Ο Αρχιμίδης ήταν ένας αρχαίος Έλληνας μαθηματικός, φυσικός, μηχανικός, εφευρέτης και αστρονόμος που ζούσε στις Ιρακούσες της αρχαίας Σικελίας την περίοδο 287 π.Χ. έως 212 π.Χ. Ο Αρχιμίδη θεωρείται ένα από του σημαντικότερου επιστήμονε και μαθηματικού τη αρχαιότητα και η συμβολή του έχει επηρεάσει την επιστήμη και τη μηχανική μέχρι τι μέρε μα. Ένα από τα πιο γνωστά επιτεύγματα του Αρχιμίδη είναι η ανακάλυψη του νόμου του Αρχιμίδη, που σχετίζεται με την αρχή τη ανώτερη αρχή τη αρχή τη υδροστατική πίεση. Αυτό ο νόμο δηλώνει ότι ο όγκο ενό αντικειμένου που βυθίζεται εξαρτάται από το βάρο του αντικειμένου και τη δύναμη τη αντίδραση του υγρού στο οποίο βυθίζεται. Ο Αρχιμίδη ανακάλυψε αυτόν τον νόμο κατά την παρατήρηση τη κίνηση ενό αντικειμένου όταν βυθίζεται σε υγρό, όπω το νερό. Το επίτευγμα αυτό έχει μεγάλη σημασία στην υδροστατική και τη μηχανική. Και χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα για τον υπολογισμό τη ανώτερη δύναμη που ασκείται σε ένα βυθιζόμενο αντικείμενο. Ο Αρχιμίδη είχε επίση πολλέ άλλε σημαντικέ ανακαλύψει και εφευρέσει. Αναφέρεται ότι έφτιαξε μηχανισμού και μηχανήματα, όπω το καταπέλτη του Αρχιμίδη, ένα σύστημα καταπέλτη για την προστασία τη πόλη τη Ιρακούσε, Επίσης, προσέφερε σημαντικές συνεισφορές στα μαθηματικά, στη γεωμετρία και στη μηχανική. Ένα από τα γνωστότερα έργα του είναι η εκτίμηση της τιμής του ΠΗ, που τον οδήγησε σε προσέγγιση μεταξύ 3,1408 και 3,1429. Επίσης, η ζωή του Αρχιμίδη συνδέεται με την ιστορία του πολέμου μεταξύ των Ρωμαίων και της Ιρακούσες. Σύμφωνα με τις αναφορές, ο Αρχιμίδης χρησίμευσε ως στρατιωτικός μηχανικός για την πόλη, αναπτύσσοντα μηχανισμούς που απέτρεπαν τις επιθέσεις των Ρωμαίων. Ωστόσο, η πόλη τελικά πιάστηκε από του Ρωμαίου και ο Αρχιμίδη σκοτώθηκε κατά την κατάληψη τη πόλη το 212 π.Χ. Συνολικά, ο Αρχιμίδη ήταν ένα εξαιρετικά προηγμένο και πολυπράγμων επιστήμονας και μηχανικό. Οι ανακαλύψει και οι ιδέε του έχουν έναν αναμφισβήτητο αντίκτυπο στην επιστήμη και την τεχνολογία, και οι αρχέ που διατύπωσε εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε διάφορου τομεί μέχρι σήμερα, ο Αρχιμίδη γεννήθηκε το 287 π.Χ., στην πόλη Σιρακούσε, η οποία βρισκόταν στην αρχαία Σικελία, που ήταν μέρο τη ελληνική μεγάλη Ελλάδο. Ήταν μέλο μια πλούσια και επιρρεπού οικογένεια. Ο Αρχιμίδη απέκτησε εξαιρετική παιδεία και μελέτησε τι επιστήμε και τα μαθηματικά στην Αλεξάνδρεια, τη μεγαλύτερη επιστημονική και πολιτιστική πόλη τη εποχή του. Εκεί επηρεάστηκε από του μεγάλου μαθηματικού και επιστήμονε τη εποχή. Όπω ο Ευκλήδη. Οι πληροφορίε για τη ζωή του Αρχιμίδη είναι αραιέ και προέρχονται κυρίω από αρχαία κείμενα και πηγέ. Το πιο γνωστό βιβλίο που αναφέρεται στη ζωή του είναι η βίωση του Αρχιμίδη του απολωνιου του Ρόδιου, αλλά δυστυχώ αυτό το έργο δεν είναι πλήρε και έχουν χαθεί πολλέ λεπτομέρειε. Η Ανακάλυψη τη Οστική Λέμβου Μία από τι πιο γνωστέ ιστορίε σχετικά με τον Αρχιμίδη είναι η Ανακάλυψη τη Οστική Λέμβου. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Αρχιμίδη ανακάλυψε πώ να υπολογίσει τον όγκο του αντικειμένου κατακυλίσματο και χρησιμοποίησε αυτή τη γνώση για να σχεδιάσει ένα σύστημα σωστική λέμβου που μπορούσε να σηκώσει βαριά φορτία. Η φράση έβρικα. Που στα αρχαία ελληνικά σημαίνει το βρήκα. Συνδέεται στενά με τον Αρχιμίδη. Παράγεται από τον Απολώνιο τον Ρώδιο και λέγεται ότι ο Αρχιμίδη την εκφώνησε όταν ανακάλυψε τον νόμο του Αρχιμίδη για την υδροστατική πίεση, η φράση έχει γίνει σύμβολο για την επιστημονική ανακάλυψη και τον ενθουσιασμό της ανακάλυψης. Σας ευχαριστώ που είδατε το σημερινό μου βίντεο. Εάν σας άρεσε πατήστε like και εγγραφείτε στο κανάλι μου. Σας ευχαριστώ.